υπογράφτηκε η σύμβαση και αναμένονται σταδιακά τα μηχανήματα. Λέμε σταδιακά γιατί δεν μπορεί φυσικά να διακοπεί η λειτουργία της μονάδας, θα αλλάζει κομμάτι-κομμάτι. Μιλάμε για 10 αναπνευστήρες νέας τεχνολογίας και 10 συνοδά monitor, που θα περιλαμβάνουν 2 κεντρικούς σταθμούς παρακολούθησης των ασθενών, τις πιο σύγχρονους που υπάρχουν. Θα αντικατασταθούν 8 κλίνες της ΜΕΘ και 2 άκρως εξειδικευμένες υπερσύγχρονες κλίνες ΜΕΘ και 40 αντλίες χορήγησης φαρμάκων. Το συνολικό κόστος είναι 550.000 ευρώ. Ήταν ένα έργο που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και συμπληρώνεται με την πρόσφατη προκήρυξη μέσω Κελπνό 7 θέσεων νοσηλευτών για τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Γιατί δεν φτάνει μόνο να έχεις τα μηχανήματα, πρέπει να έχεις και το προσωπικό για να τα αξιοποιήσει στο έπακρο. Μόνο έτσι μια επένδυση έχει πραγματικά ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς, που αυτός είναι ο σκοπός. Η μονάδα εντατικής θεραπείας λειτουργεί υπό την διεύθυνσή μου τα τελευταία 12 χρόνια. Ο εξοπλισμός τον οποίο είχαμε, γιατί ξέρετε η μονάδα εντατικής θεραπείας παρέχει ιατρική στηριζόμενη σε υψηλού επίπεδου ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αυτός ήταν από τις αρχές του 2000. Μαζί με την παράδοση του νοσοκομείου το 2003 παρεδόθηκε ο εξοπλισμός της μονάδας εντατικής θεραπείας. Με την πάροδο του χρόνου ο εξοπλισμός αυτός αντέχει ακόμα χάρη στη σωστή χρήση που του κάνουμε και εμείς ως χρήστες, ως γιατροί, αλλά και η βιοιατρική τεχνολογία του νοσοκομείου, αλλά πλέον θεωρείται σε κάποια σημεία του ως απαρχαιωμένος και πολλά μηχανήματα πλέον χρήζουν συνεχού συντήρησης, πράγμα το οποίο κοστίζει και πολλά χρήματα σε μια εποχή οικονομικών δυσκολιών. Έτσι λοιπόν, το 2017 θα εγκαινιαστεί, κυρία Διοικητά, μια τελείως διαφορετική υπερσύγχρονη μονάδα εντατικής θεραπείας από μηδενική βάση εξοπλισμένη, με τον βασικό εξοπλισμό που αποτελούν κυρίως οι αναπνευστήρες προηγμένης τεχνολογίας, τα monitors παρακολούθησης της καρδιαγγειακής λειτουργίας, υπερσύγχρονες κλίνες όπου θα νοσηλεύονται οι ασθενείς, καθώς επίσης και αντλίες συνεχούς έγχυσης φαρμάκων και διαφόρων υγρών. Θέλω επίσης να πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και το λιγότερο κόστος έργο, το οποίο θα αφορά την ηλεκτρονική συνένωση όλου αυτού του εξοπλισμού, ώστε να έχουμε μια πραγματικά online εντατική, χωρίς χαρτιά και χωρίς να συμπληρώνουμε διάφορα έντυπα. Αυτό θα σημάνει πλέον μια πραγματικά πρωτοποριακή για τη χώρα μας κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας της Αλεξανδρούπολης.